Не едно. Γιατί τήρηση του νου. Ένα δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούμε, θα πείτε λίγα παραπάνω. Και πόσο πολύ πρέπει να επιδιώκουμε την εξωτερική σχέση να αποφυγή ερωτηματών που θα. Εντάξει, θεωρητικά στην έρμο θα πρέπει να πάμε για να είμαστε καλυμμένοι. Πού. Πόσο πολύ θα πρέπει να προσέχουμε τα εξωτερικά ερωτήματα και πώς να τα αντιμετωπίζουμε, που είναι. Ναι, ναι. Άκουσε. Αυτά τα εξωτερικά ερεθίσματα είναι αναπόφευκτο ότι θα θολώνουν τον νου μας. Άνθρωποι είμαστε σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες. Αυτά τα ερεθίσματα δεν πρέπει να τα φοβόμαστε και να μιλούμε μια γλώσσα περί καθαρότητος χωρίς αγώνα για καθαρότητα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αισθήσεις και οι αισθήσεις μας εστιάζονται σε ποικίλες εικόνες, φαντασίες, επιθυμίες, λογισμούς. Άλλα βγαίνουν από μέσα μας, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να αναβαίνουν συνεχτής καρδίας, αλλά είναι εξωτερικά, έρχονται απ' έξω μέσα μας. Όλα αυτά είναι το υλικό το οποίο πρέπει να το αξιοποιούμε για μετάνοια. Διαφορετικά, εάν έχουμε την αίσθηση ότι η ζωή μας όλη θα είναι μια καθαρότητα, αυτό είναι ήδη πλάνη. Οι Άγιοι που λέμε ότι αγίασαν, τι είναι? Είναι αμαρτωλοί άνθρωποι, μετανοημένοι όμως. Το επαναλαμβάνω, είναι αμαρτωλοί άνθρωποι, μετανοημένοι, που έμαθαν την τέχνη της μετανοίας. Αυτόν εξάλλου είναι το πρώτο στάδιο της αγιότητας, η κάθαρσης. Όταν λοιπόν έτσι αντιμετωπίζουμε τις επιθυμίες μας, οι οποίες επιθυμίες μας έχουν πολλαπλές, ξέρεις, αιτίες. Ο Άγιος Πορφύριος, που φαίνεται ότι είναι ανάμεσά μας και συνεχώς μας εμπνέει απόψε, έλεγε ότι το 30% του εαυτού μας είναι κληρονομικότητα. Δηλαδή δεν είναι καν αιτία ο δικός μας εαυτός. Αλλά την έχουμε την κληρονομικότητα. Άρα και έχουμε και έναν 70% το οποίο είναι το καθαρά δικό μας κομμάτι που με τα χρόνια εδομήσαμε με αυτόν τον τρόπο το χαρακτήρα μας, την προσωπικότητά μας. Άρα είτε εκ της κληρονομικότητας είτε από τα επίκτητα που αποκτήσαμε στη διάρκεια του βίου μας, αισθητήρια, επιθυμίες, λογισμούς, σκέψεις, ανεβαίνουν, μόλις ανεβούν, αμέσως μετανιώνουμε. Βοηθά πάρα πολύ στη μετάνοια, διότι όταν λέμε νους που καθαρίζεται, στη μετάφραση αυτό σημαίνει κάθαρσης, μετάνοια σημαίνει. Βοηθά πάρα πολύ να διακρίνουμε ποια είναι τα ένα-δυο, το τονίζω τούτο, ένα-δυο κυρίαρχα πάθη του καθενός μας. Έχουμε μέσα μας όλους τους σπόρους όλων των παθών, αφού είμαι θα απόγονοι του Αδάμ. Όμως, κάποια, είτε λόγω κληρονομικότητας αμετανόητης, που δεν μετάνιωσαν δηλαδή οι πρόγονοί μας, τα κληρονομούμε εμείς. Αν μετενόησαν οι πρόγονοι μας, εμείς το κληρονομούμε αποδυναμωμένον το πάθος τους ή και τελείως σε μικρή ενέργεια, εάν δεν μετανιώσαν, γιατί ήταν αδίδαχτοι ή ήταν τεμπέληδες ή δεν τους ενδιέφερε η εσωτερική ζωή του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την ενέργεια αυτού του πάθους, του παππού σου, της γιαγιάς σου, της μάνας σου, του πατέρα σου, θα το κληρονομήσεις εσύ. Μεταβεβαιότητος,
Όχι ως τιμωρία. Το έλεγαμε σε ένα μοναστήρι προψές που ήμουν, που λένε πολλοί αμαρτία γονέων, παιδεύουση τέκνα. Αυτό είναι νόμος. Δεν το αποκηρύττω, το κηρύττω, αλλά τι σημαίνει, να η ανάγνωση πάλι η πολλαπλή. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό που δεν έκαμε ο παππούς σου και η γιαγιά σου, να το κάνει ο Χριστόδουλος. Να μετανοήσει ο Χριστόδουλος. Και μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος έχει εντοπίσει το κυρίαρχο πάθος μέσα του ποιον είναι και μάλιστα αν είναι από την κληρονομικότητα. Εγώ πιστεύω, συγγνώμη που λέω εγώ, ότι έναν από τα κυρίαρχα μας πάθη είναι τα κληρονομικά μας. Τα αμετανόητα των παππούδων μας, των γιαγιάδων μας, των προγόνων μας. Και αυτό είναι, επαναλαμβάνω, μια δεύτερη ή τρίτη ευκαιρία που παραχωρεί το Πνεύμα του Άγιο για να καθαριστούμε εμείς, να μην το κληρονομήσουν αυτά τα μικρά παιδιά ή να το κληρονομήσουν σε πολύ μικρές δόσεις και αν έχουμε επιμελημένη μετάνοια θα αρχίσουμε να προσευχόμαστε και για αυτούς που μας το έδωσαν το πάθος και θα τους σώσουμε και αυτούς. Άρα αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη υπόθεση είναι ο νους του ανθρώπου. Εμάς η μάνα μου έκαμε, ξέρεις, αυτήν τη δουλειά. Εκαθόταν και αντί να μας λέει παραμυθάκια όταν μεγαλώσαμε, ξέρεις τι μας έλεγε. Μας έλεγε την κληρονομικότητά μας. Και την καλή, διότι δεν έχουμε μόνο αρνητική κληρονομικότητα, έχουμε και θετική. Και μου έλεγε, ξέρεις που είσαι φιλόξενος και διαχειτικός και είσαι και καλός αφηγητής, αυτόν μην περηφανεύεσαι. Επήρες που τον πατέρα σου. Λοιπόν, το ότι έχεις μεγάλη πίστη, επήρες που τη γενιά μου, έλεγε. Δεν έλεγε από τον εαυτόν της. Όταν πήγα μια μέρα και της είπα μανά, μου λένε όλοι ότι είμαι καλός άνθρωπος, αλλά θυμώνω εύκολα και είμαι απότομος. Και πληγώνονται οι άνθρωποι από αυτό. Ο πατέρας μου ήταν πολύ γλυκής άνθρωπος. Εσύ δεν είσαι απότομη. Από ποιον επήρα. Και άκουσε η μάνα η ορθόδοξη που δεν πενεύεται αλλά αποκαλύπτεται. Τι μου είπε. Πήρε και έναν ύφος έτσι μεγαλοπρεπέστατο. Από μέναν επήρες αυτό. Της λέω εσύ είσαι απότομη. Ήμου γιέ μου. Μέχρι τα 50 μου. Όταν έθαψα παιδί, όταν έθαψα άντρα, όταν επήραν το χωριό μου οι Τούρκοι, όταν ευτόχυνα, δεν είχα διάθεση να θυμώσω κανενός. Κανενός. Και για να παρηγορηθώ από όλα αυτά, έπεσα στην αγκαλιά του Θεού, ενώ μόνος που θα με κρίνει και θα με παρηγορήσει και δεν θα επιβάλλω πλέον την άποψή μου σε κανέναν, παρά μόνο να ακούω τι λέει ο Θεός. Ο άνθρωπος που θυμώνει, μου λέει, και είναι απότομος, θέλει να επιβάλλει το θέλημά του στους άλλους. Και πάντοτε χάνει. Με το γλυκή τρόπο είσαι πιο αποτελεσματικός. Ο δε πατέρ Κύριλλος έλεγε, του Οσίου Δαβίδ ο Κύριλλος, όσοι τον εγνωρίσετε, μου έλεγε, ρε ομοίρε, με το μέλι πιάνεις πιο πολλές μέλισσες. Πιο πολλές μύγες, με συγχωρείς. Με το μέλι πιάνεις πιο πολλές μύγες. Λοιπόν, στο λέω αυτό είναι σχέση με αυτό που με ρώτησες, αν θυμούμε καλά το ερώτημά σου, περί πώς αξιοποιούμε τα αισθήσεις μας. Οπωσδήποτε οι αισθήσεις θα κουβαλήσουν μέσα διάφορα και ποικίλα και τα πιο πολλά είναι αυτά που ικανοποιούν τα κυρίαρχα πάθη που έχουμε μέσα μας. Ένας που ζηλεύει, που το έχει το ύφασμα του να ζηλεύει. Ό,τι τροφοδοτεί τη ζήλια του θα εστιάζει την προσοχή του. Που σημαίνει τι, όπως είπαμε προηγουμένως, εστιάζει τον νου του. Λοιπόν, εάν έχει έλθει στο στάδιο της μετανοίας και το αγαπά και θέλει να καθαρίζει τον εαυτό του και τον νου του, τι έχει να κάνει. Μόλις εγώ ζηλεύω της κυρίας Αθηνάς, αρχίζω και προσεύχομαι. Χριστέ μου, συγχώραμε. Που εζήλεψα της κυρίας Αθηνάς
Φώτισε τη γυναίκα, φώτισε και εμένα. Συγχώρησε τη γυναίκα, συγχώραμε και εμένα. Ε, και έτσι και αυτήν ωφελώ, γιατί την εζήλεψα και την έβλαψα με τη ζήλια μου και τον εαυτό μου ωφελώ. Και τότε έρχεται μια αίσθηση ανακούφισης, παρηγορίας, ελευθερίας μέσα μας και αντιλαμβάνεσαι ότι εδέχτηκε την μετάνοιά σου ο Θεός από αυτήν την ανακούφιση που αισθάνεσαι. Σκέψου αυτό να γίνεται 15 φορές την ημέρα. Θα έχεις 15 ευκαιρίες για να ανακουφιστείς από το Πνεύμα του Άγιου. Άρα αποκτά η εσωτερική ζωή του χριστιανού έναν ενδιαφέρον. Μου είπε κάποτε ένας μοντέρνος στην Κύπρο, δηλαδή έχει action, μου λέει, η ζωή. Ε? Δεν είναι κάτι το μονότονο. Και αυτόν το action, αυτήν τη δημιουργικότητα, αυτήν την, το δίδει αυτή η εσωτερικότητα. Να παρακολουθώ την ενέργεια των παθών μου και να μετανοώ. Να μετανοώ. Και σχεδόν όλοι μας κρίνουμε ακαταπαύστος. Σκέψου σε κάθε κρίση να είχαμε γρήγορο νουν, που λέει το απόδειπνο, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσα, πλυντήριο δηλαδή που καθαρίζει, και αμέσως να ζητούσαμε, συγχώραμε Χριστέ μου, που έκρινε τη γερόντισα την φευρονία. Και αν την έβλαψα κι αυτή, συγχώρατη κι αυτή. Διότι πολλές φορές μια δική μας αρνητική ενέργεια μεταδίδεται στον άλλον και το αρνητικό γερνά αρνητικό, το κακό γερνά κακό, όπως και το καλό γερνά καλό. Άρα είναι πολύ ωραία υπόθεση τούτη. Νομίζω είναι η κυρίαρχη εργασία που έχουμε οι Ορθόδοξοι να κάνουμε. Και αν κάτι λείπει στις μέρες μας, είναι γιατί δεν διδάσκεται επαρκώς η μετάνοια. Αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως. Και από εμάς τους αρχιερείς εις τους ιερείς και οι ιερείς εις τον λαό. Έτσι. Και αν κάτι ωφεληθήκαμε από αυτούς τους Αγίους, δεν ήταν τα διορατικά τους και τα προορατικά τους. Ήταν γιατί μας εβοήθησαν χωρίς κόμπλεξ, χωρίς να αισθανόμεθα μέσα μας ότι είμαστε και κάτι σπουδαίο, να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα του εαυτού μας και να προσευχόμαστε εν μετανοία να τον καθαρίζουμε. Επίσης κάτι που το έχω πει κι άλλοτε, ήρθα μια φορά εδώ στον Άγιο, τον Πορφύριο, και ήταν τότε που έπεσαν όλοι πάνω μου ότι εκτός από μοναχός να γίνω και παπάς. Εγώ είχα ένα δέος απέναντι στην ιεροσύνη. Δεν ήταν κάτι που επερνούσε από μέσα μου, ενώ το σώμα μου είχε παπάδες και έχει μια σημασία, ξέρεις αυτό. Και λέω να πάω στον κύριο Πορφύριο να δω τι θα μου πει. Και μου λέει, δεν με ενθάρρυνε. Μου λέει, είναι δύσκολη η απόφαση αυτή. Για να δούμε, μου λέει, τι έχεις μέσα σου. Και έπιασε το χέρι μου, όπως το έπιανε, έτσι. Και άρχισε να μου λέει, μα κάτι πράγματα. Μα κάτι πράγματα, παιδί μου, εντράπηκα. Άλλαξα 7 χρώματα. Λέω, Κύριε, λέει, στον Άγιος άνθρωπος ρωτάει τις πράγματα. Έκαμες εκείνον, εσκέφτηκες τούτον, επεθύμησες το άλλο. Οι λογισμοί σου ποιοι είναι, τώρα ποιοι ήταν πριν. Και με λεπτομέρειες, φρικτά πράγματα. Αλλά μου έδωσε τόλμη το Άγιο Πνεύμα εκείνη την ώρα και είπα, θα ακολουθήσω το δρομολόγιο του Πορφύριου. Και απαντούσα. Και αισθανόμουν ότι αυτός ο άνθρωπος εκατέβηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά και στα πιο σκοτεινά σπήλαια του εαυτού μου. Σε μία στιγμή αισθάνομαι ότι ευωδιάζει όλο το δωμάτιο. Αυτό είναι το δωμάτιο πάνω με το πετραχύλι. Αυτός το κατάλαβε. Και μου λέει, όχι τώρα που θα βγεις έξω να λες ότι ευωδιάζει ο Πορφύριος. Έχω κάτι λείψανα εδώ, μου λέει, ρε. Και όταν γίνεται καθαρή εξομολόγηση, πώς θα χαρούν τα λείψανα. Θα ευωδιάσουν.
στην καλύτερη των περιπτώσεων θα μυροβλίζω. Και επειδή τώρα ετόλμησες, μου λέει, και κατέβηκες τα τελευταία στρώματα της βρώμικης ψυχής σου και μου το επέτρεψες αυτό, δεν το κάνω σε όλους, μου λέει, γιατί δεν το αντέχω. Πηγαίνω ως εκεί που αντέχω. Χειρότερος δεν είσαι, ούτε καλύτερος βέβαια, μου λέει. Αυτός είσαι και μπορείς να γίνεις παπάς. Σκέψου όμως αυτόν το δρομολόγιο πρέπει να το κάνουμε και χωρίς την παρουσία, την ορατή του Πορφυρίου. Έτσι. Είπα πολλά. Ναι.